άφησε με. Με τα δυο φρυδά μου χέρια να αγγίξω το λευκό σου δέρμα. Την ιστορία ενός αγάλματος, το οποίο ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια των ανασκαφών πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, αφηγείται με ποιητική και συμβολική γλώσσα το βιβλίο του συγγραφέα και ποιητή Φονταλάδη «Ο νέος των Αθηνών. Ο έρος, ο χρόνος, ο θάνατος». Θέλαμε να κάνουμε κάτι πρωτότυπο, να κάνουμε μια παρουσίαση κλασική. Ο φοιτητής μου για το έργο, θα αφηγήσει το συγγραφέα ή το ίδιο το έργο. Και αυτό είναι το πρώτο δείγμα διαφόρων πραγμάτων που σκεφτόμαστε να κάνουμε για να το παρουσιάσουμε προς τα έξω. Η κεντρική ιδέα του βιβλίου παρουσιάστηκε με πρωτότυπο τρόπο σε χορογραφία του Φώτη Νικολάου στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πιο ωραίος από το κούρο του Δημήτρου και από τον ξανθό έφηβο του Υγεία. Του στοχασμού και λύπια. Σαν τον Απόλλωνα που έφτιαξε ο Φυγείας. Το βιβλίο αναφέρεται στην ιστορία μιας νεαρής Γαλλίδας αρχαιολόγου, της Ζακλίν Τιμπό, η οποία ερωτεύεται το μοναδικής αξίας και ομορφιάς άγαλμα ενός νέου που ανακαλύφθηκε στις ανασκαφές του μετρό της Αθήνας, λίγο πριν τους Ολυμπιακούς του 2004. Σε κάποια στιγμή, το άγαλμα του Απολόδωρου, όπως ονομάζεται ο νέος, ζωντανεύει. Ο Φώτας Λάδη στο βιβλίο του απαντά με μοναδικό τρόπο στο αιώνιο ερώτημα αν η αγάπη μπορεί να πετύχει το ακατόρθωτο και πώς μπορεί να γεφυρωθεί η απόσταση δύο κόσμων που απέχουν μεταξύ τους 2.500 χρόνια.